Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον πρώην πρόεδρο του Συνασπισμού, ένα πολύ σημαντικό νομικό και ένα σημαντικό πολιτικό πρόσωπο με πολύ μεγάλη διαδρομή στο χώρο της αριστεράς και όχι μόνο, τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε πρόεδρε. Καλημέρα κυρία Κοραή. Λοιπόν, μια χαρά είμαστε. Τιμή μας που είστε σήμερα μαζί μας. Και για μένα χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είναι δύστροποι οι καιροί και δεν μπορεί να χανόμαστε σε μικρολογίες. Σωστό. Να σας ξεκινήσουμε λίγο από τα πολιτικά, παύλα εσωκομματικά, με ποια έννοια το λέω. Έχετε διατελέσει πρόεδρος του Συνασπισμού. Ναι. Του Συνασπισμού. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε ότι ένα κόμμα αριστερό, που είναι πια κόμμα εξουσίας, μπαίνει στη λογική των κομμάτων εξουσίας και όσον αφορά την πειθάρχηση των στελεχών του, γιατί μάθαμε ότι θα δημιουργηθεί πειθαρχικό στο ΣΥΡΙΖΑ πια, όπου, ξέρετε, όποιος ξεφεύγει από τη γραμμή θα υφίσταται κάποιες κυρώσεις. Είναι συνέπεια απόρρια του κόμματος εξουσία, αυτή είναι αναγκαστικό, τι ακριβώς συμβαίνει, πώς το βλέπετε? Είναι ένα σύμπτωμα που επιβεβαιώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει και την ταυτότητά του και τη φυσιογνωμία του, απεμπολεί και την ιστορία του και την ιδεολογία του και την κοινωνική του νομιμοποίηση. Εγώ βλέπω με θλίψη ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται ένα αρχηγικό κόμμα των μηχανισμών και της παρεοκρατίας, όταν ο συνασπισμός του 3-5% που πολλές φορές τον περιφρονούν τα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κόμμα των δημοκρατικών διαδικασιών. Θα σας απαντήσει όμως τώρα κάποιος κακοθελητής ότι όλες αυτές οι διαδικασίες ενδεχομένως να είναι καλές, αλλά δεν οδηγούν το κόμμα στην εξουσία και το κρατάνε στο 5%, ενώ αν θες ένα κόμμα κυβέρνηση, κοιτάξτε, πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα. Ισχύει? Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο είναι δεδομένο πια, γιατί αποτελεί ιστορία, αποτελεί παρελθόν, είναι ότι η εξουσία έτσι όπως την θέλησε και έτσι όπως την άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κακέκτυπη εξουσία. Δεν είναι στο όνομα της κοινωνικής αναφοράς, δεν είναι στο όνομα της ιδεολογικής τεκμηρίωσης, δεν είναι στο όνομα της εναλλακτικής πολιτικής διακυβέρνησης, είναι στο όνομα της εξουσίας για την εξουσία, της εξουσίας για τους συμμετέρους, της εξουσίας για τους μηχανισμούς. Αυτό είναι κατάντημα. Κύριε Πρόεδρε, αισθάνεστε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, πώς να το πω έτσι απλά, έχασε το δρόμο του? Τι του καταλογίζετε ακριβώς? Δεν ασχολούμαι με αποσαφήνιση προθέσεων και εσώψυχων των διαφόρων κυβερνητικών στελεχών. Εκείνο που εγώ λέω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως λειτουργεί είναι ένα αρχηγικό κόμμα με δογματικές λειτουργίες, με αλωτριωμένα στελέχη στην ηγετική ομάδα και με αναχρονιστικό λόγο. Υπάρχουν άξια στελέχη στον ευρύτερο χώρο και της εκλογικής και της κοινωνικής. Δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα. Υπάρχουν, αλλά δυστυχώς σιωπούν. Αλλά δυστυχώς τα μετατρέπει αυτό το αρχηγικό κόμμα σε διακοσμητικές παρουσίες που απλώς εγκρίνουν. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικό. Μην εκπλήσεστε τώρα. Δεν εκπλησόμαστε με τίποτα. Δέστε λίγο πιο πίσω. Καμία μεγάλη απόφαση, καμία κρίσιμη απόφαση που επήρε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα που επήγαινε προς την εξουσία και ως κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα δεν συζητήθηκε σε κανένα συλλογικό όργανο. Ούτε η σύμπραξη με Καμένο, ούτε η επιλογή του κ. Παυλόπουλου, ούτε η μετατροπή του όχι σε ναι, ούτε τα μνημόνια, ούτε τίποτε. Εκαλούντο τα συλλογικά όργανα για να εγκρίνουν. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή τη φουρτούνα στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες την προκάλεσε η διαφοροποίηση του κυρίου Τσακαλώτου, θα ήθελα να μου πείτε και στο δικό σας πολιτικό πολιτισμό πώς ακούγεται και αν θα πρέπει να αποκαλούμε τους αντιπάλους μας πολιτικούς απατεώνες, αν σωστά θεωρείτε ότι αντέδρασε ο κύριος Τσακαλώτος
και αν θεωρείτε ότι, μια και μιλάμε για κόμματα εξουσίας, ο κύριος Τσακαλώτος μπορεί κανείς να του βάλει την ταμπέλα του Δελφίνου ή της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Τάκη, πριν από καιρό, επειδή εγώ έκανα δημόσια μια κριτική, εισέπραξα τον χαρακτηρισμό από τον άλλοτε πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, ότι είμαι πολιτικός του αντίπαλος, επειδή εζήτησα έρευνα και λογαριασμό για το τι έχουν κάνει με τις γερμανικές αποζημιώσεις ως κυβέρνηση. Μάλιστα. Γιατί όταν λοιπόν η λιδωρία της διαφωνίας υιοθετείται ως μέσο πολιτικού διαλόγου, τότε γυρνάμε στις μαύρες σελίδες και της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας και της ιστορίας της αριστεράς. Η αριστερά δεν φημίζεται για σοβαρές δημοκρατικές κατακτήσεις στο εσωτερικό των κομμάτων της. Εκεί επικρατούσε ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. Μην αστειευόμαστε. Λοιπόν, μην εξοραίζουμε έτσι αφηρημένα τα πράγματα. Γυρνάμε λοιπόν σε μαύρες, σε κακές στιγμές ενός αρχηγικού, συγκεντρωτικού τρόπου διακυβέρνησης, όπου η διαφωνία λιδωρείται, χαρακτηρίζεται ως υπονόμευση και βάλεται πανταχώθεν. Εγώ ένα ήθελα να πω. Ναι, αυτό στο κομμάτι του εσωκομματικού. Στο κομμάτι όμως το πολιτικό, εάν πρέπει οι αντίπαλοι να αποκαλούνται πολιτικοί απατεώνες ή όχι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι πολιτικός διάλογος αυτός. Ο αφορισμός δεν είναι επιχειρηματολογία. Ο αφορισμός είναι, επιτρέψτε μου να πω, ένας ιδιότυπος λαϊκισμός που δεν συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας πολιτικής αγωγής, μιας πολιτικής κουλτούρας. Ξέρετε, άλλο η προπαίδεια και το καλό εγχειρίδιο του εσωκομματικού ανταγωνισμού, άλλο η προπαίδεια και το καλό εγχειρίδιο του εσωκομματικού φραξιονισμού και άλλο οι δημοκρατικές λειτουργίες ενός μιας δημοκρατικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ενός πολιτικού συστήματος νομιμοποιημένου και επιπροσθέτως καταξιωμένου. Με όλες του τις αμαρτίες και όλες του τις αδυναμίες. Θέλω να έρθουμε, σας παρακαλώ, και στο υπόμνημα. Ακούστε, κυρία Κοραή, να συμπληρώσω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Όλα αυτά τα κυβερνητικά στελέχη, που τα κυβερνητικά στελέχη, γι' αυτό σας είπα, υπάρχουν και άξια στελέχη, και κοινοβουλευτικά και κοινωνικά. Τα κυβερνητικά στελέχη που παίζανε ρόλο ηγετικής ομάδας και παίρνανε τις αποφάσεις που παίρνανε, τότε έπρεπε να διαφωνήσουν. Όταν έβλεπαν ότι η κυβέρνηση έτσι όπως λειτουργεί συγκεντρωτικά και αρχηγικά και παρείστικα, έκανε έφοδο στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στον τομέα της δικαιοσύνης και στον τομέα των επιχειρήσεων. Εκεί θα σας πάμε λοιπόν, τώρα. Θέλω να σας πάω στο υπόμνημα Καλογρίτσα, στο οποίο υποστηρίζει ο πρώην επιχειρηματίας, γιατί νομίζω έχει χρεοκοπήσει ήδη, ότι του ζήτησε ο Νίκος Παπάς προκειμένου να δανείσει το καθαρό επιχειρηματικό του όνομα για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών που έγινε το 2016 με τα γνωστά 3 εκατομμύρια από την εταιρεία Χούρη. Ο κ. Καλογρίτσας επιβεβαιώνει επίσης τις μαρτυρίες των επιχειρηματιών Βαγγέλη Μαρινάκη και Δημήτρη Κοντομινά, ότι με παρέμβαση του Νίκου Παπά πήγε για να του ζητήσει δάνεια ή συμμετοχή στο κανάλι. Για πλειοψηφία του καναλιού είχε κάνει λόγο ο κ. Κοντομινάς, για δάνειο ο κ. Μαρινάκης. Και κάτι που σημειώνει είναι ότι, και εδώ είναι το σημείο της απόλυτης απογοήτευσης, της προδοσίας και της διάψευσης, αφού τα άνω στελέχη δεν αξίωναν από τον Σαμέρ Χούρη την τήρηση της συμφωνίας, αλλά εγκατέλειψαν τον Χρήστο Καλογρίτσα. Θέλω ένα σχόλιο σας για αυτές τις αποκαλύψεις. Κυρία Κοραή, εγώ τον κύριο Καλογρίτσα τον ξέρω και τον ξέρω χρόνια. Και ξέρω ότι δεν ήταν εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αντίπαλος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποιες είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες
ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Καλογρίτσας ως επιχειρηματίας επιδόθηκαν. Αυτό είναι υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Καλογρίτσα να το πούν δημόσια και να ζητήσουν έρευνα και έλεγχο. Ο κύριος Καλογρίτσας κατέθεσε μία μήνυση και κατέθεσε ένα υπόμνημα και ζητάει από τη δικαιοσύνη να διερευνηθεί. Τι πιο λογικό και τι πιο δημοκρατικό. Επειδή η κύριε Πρόεδρε, επειδή διάβασα ότι διάφορες ανακοινώσεις, γι' αυτό είπα ότι ο κύριος Καλογρίτσας δεν υπήρξε εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε εχθρός κανενός από τα στελέχη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή η δικογραφία, κύριε Πρόεδρε, θα έρθει έτσι κι αλλιώς στη Βουλή, μια και υπάρχει αναφορά σε πολιτικό πρόσωπο, η πολιτική σας αλλά και η νομική σας εκτίμηση, ποια θα πρέπει να είναι η συνέχειά της? Εξεταστική, προανακριτική, τι? Κύριε Τάκη, εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτή η μήνυση και αυτό το υπόμνημα είναι μία ακόμη υπόθεση που δείχνει δυστυχώς πώς λειτουργούν τα κυβερνητικά κόμματα όταν κατακτήσουν την εκλογική πλειοψηφία, πώς λειτουργούν εντός των κυβερνήσεων οι διάφορες περί τα κέντρα εξουσίας παρέες και πώς λειτουργούν οι προσαρτημένοι θεσμοί. Οι προσαρτημένοι θεσμοί σε όλο αυτό το πολιτικό σύστημα πρέπει να ερευνηθεί το ταχύτερο δυνατό. Δεν είναι ιστορία γραφική, ούτε γλαφυρή, ούτε για επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Είναι μία κίνηση, καταγγελία αποκαλυπτική. Να ερευνηθεί λοιπόν. Να μην γίνουν αυτές οι υποθέσεις όπως έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν να γίνονται φεϊβολάν ανακοινώσεων γραφείων τύπου και σχολιασμών στα διάφορα μέσα ενημέρωσης. Και η δικαιοσύνη να επιληφθεί και από εκεί και πέρα να λειτουργήσουν οι θεσμοί. Και επειδή λέτε για κυβερνητικά κόμματα και για κόμματα εξουσίας, κρατώ αυτό που λέτε, είναι σημαντικό, αλλά από την άλλη, και δεν ξέρω, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αν είναι έτσι, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον στα χρόνια της αντιπολίτευσης να υπήρξε τόσο εξόφθαλμη προσπάθεια ελέγχου των μέσων ενημέρωσης με κλείσιμο των μη αρεστών. Εγώ, κύριε Τάκη, σας είπα ότι εκείνο το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει είναι πώς τα χρόνια διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα εξαπολύθηκε μεθοδευμένη και συστηματική επιδρομή στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στο χώρο της δικαιοσύνης και στο χώρο των επιχειρήσεων και πώς τόσα στελέχη και τόσοι πνευματικοί άνθρωποι και τόσοι διανοητές στον χώρο της κυβερνητικής πλειοψηφίας σιωπούσαν τότε, σιωπούσαν μετά, σιωπούν και τώρα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά για να τα κουβεντιάζουμε στις παρέες το βράδυ. Κύριε Τάκη και κυρία Κοραή, το προηγούμενο μήνα, τις προηγούμενες μέρες, πέθαναν τρία εμβληματικά πρόσωπα για την ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Γιώργος Μπίζος, αγωνιστής στην Νότια Αφρική, του Μαντέλα, του Απαρτχάιντ, δικηγόρος του Μαντέλα και αδελφικός του φίλος, η Ρουθ Γκίνσμπεργκ, δικαστήνα στην Αμερική με ιστορία για τα δικαιώματα, και η Ροσάνα Ροσάντα στην Ιταλία, φοβερό πρόσωπο που συγκρούστηκε με τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό του κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού. Αυτά τα τρία πρόσωπα είναι εμβληματικά πρόσωπα στην ιστορία της ανθρωπότητας και των δημοκρατικών και πολιτισμικών κατακτήσεων, διότι ποτέ δεν είπαμε, κύριε Τάκη και κυρία Κοραή, τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Αγωνίστηκαν, αντιστάθηκαν και πλήρωσαν. Επίσης ποτέ δεν είπαν ότι το όχι στον αυταρχισμό σημαίνει ναι στην υποταγή. Και επίσης, δεν είπαν ποτέ, μα ποτέ, ότι εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να κατακτήσουν τους αρμούς της εξουσίας. Τους ενδιέφερε στο όνομα της κοινωνίας να αγωνίζονται για να στέκονται στην εξουσία και για να αλλάζουν την εξουσία και την πραγματικότητα. Κύριε Πρόεδρε, σε λίγο θα έχουμε και το Δικαστικό Συμβούλιο που για την... για τις καταγγελίες σε βάρος του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, αυτές τις φοβερές καταγγελίες για πολιτική σκευωρία.
τι πρόβλεψη κάνετε, και θέλω ένα σχόλιο σας για την εξέλιξη που είχε όλη αυτή η υπόθεση το προηγούμενο διάστημα με τις καταθέσεις και του ίδιου και των μαρτύρων, των δικαστικών. Και λέμε πρόβλεψη, σας τη ζητάμε γιατί η πλευρά του κύριου Παπαγγελόπουλου εκτιμά ότι στο δικαστικό συμβούλιο θα καταπέσουν όλα αυτά που τους καταμαρτυρούσε η κυβερνητική πλειοψηφία στην προανακριτική και ότι πιθανότατα να μην οδηγηθεί τελικώς στο ειδικό δικαστήριο. Αντίθετα βέβαια... Ίσως ο κύριος Παπαγγελόπουλος από την προηγούμενη θητεία του ως δικαστικού λειτουργού ή ως αρχηγού της ΕΕΠ να μπορούσε να ξέρει πώς αποφασίζουν τα συμβούλια και τι αποφασίζουν οι δικαστές. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω και ούτε πρέπει να επιδίδομαι σε τέτοιες διαδικασίες πρόβλεψη. Ένα μόνο έχω να πω. Η δικαιοσύνη ως θεσμός, η δικαιοσύνη ως λειτουργία, η δικαιοσύνη ως δικαστική λειτουργία, ως άνθρωποι, ως κοινωνικά πρόσωπα, ως οντότητες, επλήρωσε ακριβά τα παιχνίδια εξουσίας που έπαιξαν εντός της δικαιοσύνης και ο κύριος Παπαγγελόπουλος και διάφοροι άλλοι. Η δικαιοσύνη, δεν έμεινε στο απειρόβλητο στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως δεν μένει στο απειρόβλητο και σε κάθε κυβερνητική περίοδο. Γι' αυτό είναι μεγάλο ζήτημα να υπάρχουν δικαστές με φρόνημα, με συνείδηση και με κοινωνική ευαισθησία. Και υπάρχουν τέτοιοι δικαστές. Ως συνέχεια αυτής της επισήμανσής σας και με αυτή την ερώτηση θα ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να μου πείτε, πάλι θα σας ζητήσω πρόβλεψη, αλλά αυτό έχει να κάνει με την δίκη της Χρυσής Αυγής. Αρχές Οκτωβρίου βγαίνει η απόφαση. Είχαμε την τοποθέτηση της αγγελέως που προκάλεσε, όπως ξέρετε καλύτερα από εμάς, πάρα πολλές αντιδράσεις. Γιατί δεν είδε πουθενά εκτιμάτε, τη Χρυσή Αυγή. Εκτιμάτε, θα το ρωτήσω διαφορετικά, εκτιμάτε ότι με το τέλος αυτής της δίκης θα τελειώσει και κοινοβουλευτικά η Χρυσή Αυγή ή θα βρει χαραμάδα να προσπαθήσει να ξαναμπεί στη Βουλή? Όπως σας είπα, κύριε Τάκη, οι καιροί είναι πάρα πολύ δύστροποι, σύνθετοι, είναι ανελαίητες οι αλλαγές που συντελούνται. Δεν μπορώ να ξέρω ποιες θα είναι οι κοινωνικές διαμορφώσεις στο άμεσο μέλλον. Εδώ βλέπετε το θρίαμβο της ηλικιότητας και της βλακείας με αυτές τις κινητοποιήσεις εναντίον της μάσκας και εναντίον των μέτρων για την προστασία μας από τον κορονοϊό. Τέτοια φαινόμενα βλακείας, επιπολαιότητας, ηλικιότητας και επιτρέψτε μου να πω ενός νοσηρού ακτιβισμού θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Η δίκη της Χρυσής Αυγής τελειώνει. Mm-hmm. Ας περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και η απόφαση του δικαστηρίου θα σχολιαστεί. Οι καταλήψεις στα σχολεία. Για ποιο θέμα λέτε, για αυτά για που γίνονται. Για τη μάσκα, για όλα αυτά, για τις αίθουσες. Δεν νομίζω ότι είναι κινήματα απελευθερωμένα, ότι είναι κινήσεις αυτές οι οποίες διαμορφώνουν, ανοίγουν δρόμο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή αναζητάμε να ανοίξουμε σταθερή περπατησιά για το μέλλον. Mm. Να ανοίξουμε δρόμους εκεί που κλείνει ο ορίζοντας. Δεν νομίζω ότι να γυρνάμε προς τα πίσω επαναλαμβάνοντας μεθόδους και πρακτικές και νοοτροπίες ότι απαντάμε στη σημερινή συγκυρία. Κύριε Πρόεδρε, εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι ας δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη υπεράσπισης ορισμένων αρχών, ορισμένων αξιών, όχι αφηρημένων. Οι αρχές και οι αξίες της δημοκρατίας δεν είναι θεωρία και ιδεαλισμός αφηρημένος. Έχουν πραγματικό περιεχόμενο ζωής. Ας δώσουμε έμφαση και ας απαλλάξουμε τη λειτουργία των θεσμών από εκείνο που ελέγανε στην νεοελληνιστική εποχή από τους συγκαταγευσιγνώστες, αυτούς δηλαδή οι οποίοι γεύονται και συγκατανεύουν, τρώνε και συμφωνούν. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε πίεση χρόνου. Μας τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Και από αυτούς οι οποίοι τρώνε μυαρά πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.